εκείνο το οποίο μαστίζει σήμερα την κοινωνία μας είναι η απομάκρυση του ανθρώπου από τον Θεό. Έχει ξεφύγει ο άνθρωπος από τον Θεό και περιπλανάται μέσα στα αγκάθια και τα τριβόλια και κατακαίεται και εξαφανίζεται νυχθημερών. Τα περιστατικά τα οποία παρουσιάζονται καθεκάστην ημέρα είναι ανησυχητικά. Εκείνο το οποίο παρακολουθώ περισσότερο από όλα είναι η διάλυση της οικογένειας. Έχει εξαφανιστεί η οικογένεια. Σας παρακαλώ, στόμε καλό, στόμε μεταφό. Τα πράγματα δεν είναι καθόλου ευχάριστα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ εδώ μπορεί να παρουσιάζονται τουλάχιστον 20 περιπτώσεις διαζυγίων. Κάθε 10 λεπτά πρέπει να παρουσιαστεί και μια οικογένεια εδώ ότι έχει πρόβλημα με το σύζυγο ή με τη σύζυγη. Και διαλύεται η οικογένεια. Πού πάμε? Τα ερωτήματα αυτά είναι φοβερά, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Και ήθελα να προσέξουμε ιδιαίτερα. Εμείς πάντοτε με τη βοήθεια του Θεού, με τη σκέπη της Παναγίας μας, με τη χάρη του Αγίου Γεωργίου, ομιλούμε τον Λόγο του Θεού, λινόμως τα πράγματα όπως τα βλέπω δεν είναι καθόλου ευχάριστα. Τα τρία ιδανικά τα οποία πάντοτε τονίζω, η πίστη, η οικογένεια και η πατρίς, εκλονίστησαν. Δι' αυτόν τον λόγο οι Εβραίοι, οι οποίοι προετοιμάζουν την ανθρωπότητα για τον ερχομό του Αντιχρίστου, λέγουν ότι τα πάντα είναι διαλελειμμένα και ένας μόνος θα δώσει. Ένας μόνον θα δώσει λύση αρμονίας στον κόσμο. Ο Μεσσίας, ο δικός μας, και εννοούν τον Αντίχριστο. Στην Αμερική, εκείνο το οποίο γίνεται η προπαγάνδα για τον ερχομό του Αντιχρίστου είναι φοβερή. Παντού τα πανώ, οι τηλεοράσεις, τα συνθήματα, όλα προετοιμάζουν τον ερχομό του Αντιχρίστου. Δι' αυτόν τον λόγο σας παρακαλώ πάρα πολύ να προσέξουμε ιδιαίτερα, διότι τα πράγματα δεν είναι ευχάριστα. Οι οικογένειες, σύζυγοι να ζουν αρμονικά είναι πολύ δύσκολο. Γιατί, τι συμβαίνει? Τι έχει συμβεί άραγε? Τόση μεγάλη διαστροφή και τόσο μεγάλο κακό από την ευθεία νομό. Και σήμερα οι νέοι μας διστάζουν να παντρευτούν, διότι λέγουν δεν ξέρουμε αν θα έχουμε και εμείς την ίδια μοίρα την οποία έχουν οι άλλοι. Να προσέξουμε, αδελφοί μου, διότι είναι κακά τα μαντάτα τα οποία έρχονται. Ξέρετε πόσο με θλίβει αυτή η κατάσταση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ο σύζυγος να χτυπά τη γυναίκα του. Η σύζυγος να πατά τον άντρα της. Είναι φοβερά πράγματα. Τα παιδιά να πληρώνουν όλα αυτά τα κακά. Πού θα πάμε? Εγώ βέβαια σας έδωκα και άλλοτε την λύση αυτού του αποτελέσματος, διότι έχουμε ένα αποτέλεσμα τώρα. Τι συμβαίνει? Σας είπα ότι εκείνο το οποίο διετάραξε την οικογένεια είναι η πρώτου γάμου αμαρτωλή ζωή. Αυτό διετάραξε την οικογένεια. Εφόσον πηγαίνουν σήμερα τα ανδρόγυνα στην εκκλησία, έπειτα μην ξεχνάτε ότι σήμερα με αυτόν τον πολιτικό γάμο, ο οποίος εμφανίστηκε,
πηγαίνουν στα Μητροπόλεις και εξαναγκάζουν τους δεσποτάδες, τους εξαναγκάζουν να τους κάνουν τον γάμο τους το Σάββατο το βράδυ. Μα πού ξανακούστηκε? Πού ξανακούστηκε? Που λέγει θα τον κάνεις το Σάββατο το βράδυ. Και αν δεν τον κάνεις, εγώ θα κάνω το δικό μου. Βέβαια για μένα έπρεπε η Εκκλησία να σταθεί σταθερά. Θέλει να πάρεις να κάνεις πολιτικό γάμο δικαίωμά σου. Σάββατο βράδυ ξανακούστηκε ποτέ να γίνονται γάμοι? Μεγάλη Τεσσαρακοστή ξανακούστηκε να γίνονται γάμοι? 23 Δεκεμβρίου να γίνονται γάμοι? Που θέλουμε 2 μέρες να έρθουν τα Χριστούγεννα? Αυτή η κατάσταση βασιλεύει μέσα στη χριστιανική Ελλάδα, παρακαλώ. Οι πρώτου γάμου σχέσεις είναι αμαρτωλές, πολύ αμαρτωλές. Οι πρώτου γάμου σχέσεις, αγνώτης δεν υπάρχει. Η αγνώτης εξυφανίστη, και επειδή εξυφανίστη η αγνώτης, επειδή εξυφανίστη αυτό το θεμέλιο της οικογενείας, χτίζομαι πάνω στην άμμο. Γι' αυτό δεν υπάρχει ευλογία Θεού. Και είναι τα διαζύγια περισσότερα από τους γάμους. Δεν θα πάψω να σας παρακαλώ και να σας προτρέπω. Προσέχετε τα παιδιά σας, τουλάχιστον όσα παιδιά έμειναν αγνά και καθαρά. Προσέξετε τα να είναι αγνά μέχρι την ημέρα του γάμου, όχι πρώτου γάμου. Και οι πατέρες της Εκκλησίας που μας αξίωσε ο Θεός να τους διαβάζουμε λέγουν ότι σήμερα συμφέρεται εκεί στους γονείς να κάνουν κατευθείαν γάμο, λέγει, χωρίς αραβόνα. Κατευθείαν γάμο. Διότι γάμος χωρίς αραβόνα γίνεται, και σήμερα ο αραβόνας με το γάμο έχει εξευτελιστεί. Φεύγουμε από το θέμα τούτο. Είναι κάτι που με θλίβει και το βλέπω κάθε την ημέρα και λυπάται η ψυχή μου, διότι δεν είναι μικρό πράγμα να πηγαίνεις να παίρνεις την κόρη του κάθε ενός οικογενειάρχη και έπειτα να την πιάνει να την ξυλοκοπάς και να την γροθοκοπάς και να τη σκοτώνεις. Γιατί, κύριε, τι σου φτάσει η κόρη του πρώτου? Τι σου έκανε? Την πήρες για να την βασανίζεις ή την πήρες για να κάνεις μια οικογένεια χριστιανική? Αυτά είναι τα ερωτήματα. Δεν ήθελε να παντρευτείς, γιατί την παντρευτείς? Φεύγουμε από το θέμα τούτο, αδερφοί μου, και έρχομαστε τώρα σε ένα άλλο θέμα, το οποίο με απασχόλησε και με απασχόλησε. Εμείς που μας αξίωσε ο Θεός να μιλούμε στα παιδιά του, έχουμε και ένα χρέος να τα οδηγούμε στον ευθύ δρόμο και στον δρόμο εκείνον που εκείνος από ψηλά ζητεί. Τώρα, εάν εκείνοι που ακούν θα τηρήσουν τον λόγο του Θεού ή όχι, αυτό είναι δικαίωμά τους. Εμείς έχουμε καθήκον να πούμε αυτό το οποίο χρειάζεται. Έρχομαι στο θέμα της προσευχής. Το θέμα της προσευχής, όταν προσευχόμεθα, ο μεν άντρας δεν έχει κανένα δεσμό από τον Θεό την ώρα που προσεύχεται. Η γυναίκα διαλόγους υποταγής προς τον σύζυγο, διαλόγους ταπεινώσεως, διαλόγους καταστατικού της Εκκλησίας, διαλόγους τους οποίους το Ευαγγέλιο κηρύττει, πρέπει την ώρα που κάνει προσευχή η γυναίκα, την ώρα που προσεύχεται, το τονίζω έτσι, όχι την ώρα που περπατά στο δρόμο, αλλά είτε στο σπίτι της ευρίσκεται, είτε στην Εκκλησία και θέλει να προσευχηθεί, πρέπει πάνω στην κεφαλή της να βάλει ένα κάλυμα. Πρέπει να έχει ένα κάλυμα, ένα μαντιλάκι. Αυτό δεν το λέγει ο πατήρ Σάββας, το λέγει ο Θεός. Είναι αγιογραφικό. Δεν μπορεί να το τηρήσεις δικαιώμα σου. Δεν θέλει να το τηρήσεις. Αλλά εγώ θα σου το πω ότι δεν κάνεις καλά.
Την ώρα που προσεύχεται η γυναίκα, λέγει, το Ευαγγέλιο πρέπει να έχει επάνω στην κεφαλή της ένα μαντιλάκι. Τούτο είναι πολύ εφιερμοσμένο εις τους παλαιοημερολογίτας και εις τους καθολικούς. Εμείς μας συγκοφαντούν οι παλαιοημερολογίτες ότι είμαστε τον Πάπα. Δεν όμως τα του Πάπα δεν κάνουμε στο σημείο του, διότι ο Πάπας έχει τα παιδιά του σε τέτοια υποταγή, ούτως ώστε δεν παίρνεις μέσα σε εκκλησία, καθολική εκκλησία, και να δεις γυναίκα να μην έχει επάνω στην κεφαλή της ένα κάλυμα την ώρα που προσεύχεται. Τούτο ήθελα πάρα πολύ να το προσέξουμε. Βέβαια όλοι οι ιερείς δεν το λένε. Αν το έλεγαν όλοι οι ιερείς, τα πράγματα θα ήσαν διαφορετικά. Πλην όμως δεν το κηρύττουν όλοι οι ιερείς. Εγώ όμως με τη βοήθεια του Θεού δεν έπαυσα ούτε στο παρελθόν, ούτε στο παρόν, αλλά ούτε και στο μέλλον. Θα το λέω, θα το επαναλαμβάνω, ως ότου να έχει κάποιον πρόβλημα. Δεν επιτρέπεται η γυναίκα να προσεύχεται χωρίς να είναι καλυμμένη, λέει η Αγία Γραφή. Επί τούτου δε, σας ανέφερα και άλλο το όσοι με ακούσατε, ότι επειδή με αξίωσε ο Θεός μας και έζησα τους καθολικούς και σπούδασα μέσα στα πανεπιστήμια τους και είδα την νοοτροπία τους, μέσα στην εκκλησία εισέρχονται οι κοπέλες, οι καθολικές, οι γυναίκες, μικρά, μωρά, μεγάλα, όποια και η ηλικία και αν είναι, εισέρχεται εις τον ναό και υπάρχει πρόναος, εις τον οποίο μόλις θέλει να εισέλθει μέσα στην εκκλησία να προσευχηθεί, ανοίγει τη τσαντούλα της και βγάζει το μαντιλάκι της και το βάζει επάνω στην κεφαλή της και μπαίνει μέσα στην εκκλησία. Τούτο το δικό μας βέβαια, εάν κάποιος υποδείξει εις την γυναίκα να βάλει πάνω στην κεφαλή της ένα μαντιλάκι, δεν έχει παρά να τον υβρίσει. Διότι παρακολουθώ εις τους γάμους και στις βαπτίσεις που έρχονται με φοβερά ακατάλληλον περιβολή οι γυναίκες. Φοβερά ακατάλληλον, δηλαδή διερωτάται κανείς πού πηγαίνει αυτό το πλάσμα, εις την εκκλησία του Χριστού ή πηγαίνει σε καμιά επίδειξη ή σε καμιά πλάς από αυτές που πηγαίνουν για να κάνουν πάνω. Σε τέτοια κατάσταση έρχονται μέσα στην εκκλησία την ώρα του μυστηρίου, του γάμου και της βαπτίσεως. Όσον έχουμε φύγει από τον δρόμο του Θεού, είναι αδιανόητο και δεν έχω λόγια να σας πω. Ερχόμεθα σε μυστήριο. Τι είναι μυστήριο? Μυστήριο σημαίνει κάτι το οποίο δεν διανοείται ο άνθρωπος, ούτε το συλλαμβάνει. Δι' αυτό ονομάζεται και η λέξη μυστήριο. Πώς ενώνεται τώρα ένα πλάσμα με ένα άλλο πλάσμα που ούτε το είδε ούτε το ξέρει? Ο ένας από την Ανατολή και ο άλλος από τη Δύση ενώνονται στο μυστήριο του γάμου και μετά υπάρχει τέτοιος δεσμός άρρηκτος, ούτως ώστε δεν μπορεί ο ένας να χάσει τον άλλο. Τι σημαίνει? Συμβαίνει ότι κάτι μυστήριο συνέβη και σε αυτά τα δύο πλάσματα την ώρα του μυστηρίου του γάμου. Την ώρα που βλέπουμε το παιδί και το βαπτίζουμε, βλέπουμε τα μάτια μας τίποτε? Και όμως όταν δεις το μωρό και βγει από το νερό, βλέπεις έναν άγγελο μπροστά σου, δεν βλέπεις ένα πλάσμα πλέον. Τι σημαίνει? Ότι επέκτη ένα μυστήριο. Γι' αυτό ονομάζεται μυστήριο. Μα σε αυτά τα μυστήρια πώς θα πάμε? Σε αυτό το μυστήριο του Θεού πώς θα πάμε? Μυστήριο επίσης είναι και η Θεία Κοινωνία, η λατρεία της Εκκλησίας μας, αυτό το οποίο ζούμε. Όταν πηγαίνεις στη Θεία Λειτουργία και τελειώσει η Θεία Λειτουργία και φύγεις από τη Θεία Λειτουργία, γιατί αλλάζει μέσα σου ένας κόσμος ολόκληρος? Γιατί? Διότι κάτι το μυστήριο συνέβη. Και τούτο το οποίο έχουμε να πούμε, το του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, ο οποίος λέει όσοι εκκλησιάζονται την ώρα που γίνεται η Θεία Λειτουργία, τους ραντίζει αοράτος ο Θεός με το αίμα του. Όλοι δηλαδή βγαίνουμε να πούμε στην εκκλησία ραντισμένοι με το αίμα του Κυρίου. Αυτό σημαίνει μυστήριο. Πώς πρέπει να το έχουμε αυτό το μυστήριο? Με ποιο σεβασμό πρέπει να πλησιάζουμε αυτό το μυστήριο του Θεού? Κάθε ένα μυστήριο. Διότι σώζεται ο άνθρωπος δια το μυστήριο της Εκκλησίας. Επ' αυτού του θέματος, το οποίο ανέφερα προηγουμένως και το οποίο ονομάζεται κάλυμμα της κεφαλής της γυναικός, προσέξτε να σας αναφέρω ένα το οποίο είναι μέσα στα βιβλία γραμμένα. Η βασίλισσα της Ιταλίας Μαργαρίτα
καθολικιά είναι αυτή, αλλά την έχουμε ως παράδειγμα στο θέμα του. Κάθε φορά που πήγαινε στην εκκλησία φορούσε ένα ωραίο κάλυμα στο κεφάλι της και υπεχρέωνε όλες τις κυρίες που τη συνόδευαν να φορούν το ίδιο κάλυμα επάνω στην κεφαλή. Βασίλισσα της έρχεται στην εκκλησία για να προσευχηθεί. Μια μέρα κάποιος της είπε ότι δεν ήταν πια της μόδας και εκείνη απήντησε, δηλαδή την πλησίασε κάποιος και της λέει, μα τώρα τούτο έχει ξεπεράσει, είναι τούτο το οποίο λέγουμε και εμείς σήμερα. Τι να φοράς το μαντιλάκι στο κεφάλι, λέει, είναι περασμένο αυτό. Τώρα η μόδα είναι άλλη, πως θα φαίνεται η γυναίκα πιο καλοκτενισμένη. Τι απήντησε η βασίλισσα. Εγώ, λέγει, ακολουθώ, προσέξτε τη φράση την οποία είπε, το πρωτόκολλο της εκκλησίας. Πρωτόκολλο της εκκλησίας σημαίνει καταστατικό ενός οργανισμού, σημαίνει σύνταγμα, ας το πούμε. Δηλαδή τούτο το κράτος που ζούμε αυτή τη στιγμή και περπατούμε και υπάρχουμε ενός έθνος έχει ένα σύνταγμα, έχει κανόνες δηλαδή. Έχει κανόνες, έχει άρθρα. Και η εκκλησία για να υπάρχει έχει κανόνες, έχει άρθρα, έχει πρωτόκολλα. Και αυτή η βασίλισσα της Ιταλίας απήντησε και είπε ότι ναι, λέγει, εγώ ακολουθώ το πρωτόκολλο της εκκλησίας, που είναι πρωτόκολλο αυστηρότητος, λέγει. Είναι πρωτόκολλο αυστηρότητος. Όχι αυστηρότητος μόνο, και ευπρεπίας, λέγει. Αν εγώ επιμένω στο παλάτι μου, λέγει, να κρατείτε τα πρωτόκολλα, λέγει, γιατί θέλετε εγώ να μην τηρώ το πρωτόκολλο της εκκλησίας που ρυθμίζει τα της αυλής του Κυρίου μου. Τι έχουμε να πούμε, αδερφοί μου, σε αυτό? Λείπουν τα σχόλια και σας παρακαλώ πάρα πολύ, προσπαθήστε όσο σας είναι δυνατό να πλησιάσουμε τον Χριστό μας, διότι δεν βρισκόμεθα σε μέρες καλές, αλλά σε πολύ δύσκολες μέρες. Και εισερχόμεθα στην ερμηνεία της Αποκαλύψεως, η οποία είναι σχετική με αυτά τα πράγματα και η οποία μας προειδοποιεί για τα δεινά τα οποία θα έρθουν στην ανθρωπότητα. Τα δεινά της ανθρωπότητας θα επέλθουν λόγω του ότι ο άνθρωπος θα απομακρυνθεί από τον Θεό, θα φτάσει σε ένα σημείο ούτως ώστε να μην έχει καμία σχέση με τον Θεό, και τότε θα εμφανιστεί ο Αντίχριστος, ο οποίος θα εμφανιστεί ως άνθρωπος ο οποίος θα υπερασπίζεται το δίκαιο. Προσέξτε πως θα εμφανιστεί. Θα εμφανιστεί ο υπέρμαχος των ορφανών και των χειρών. Θα εμφανιστεί ο υπέρμαχος της δικαιοσύνης. Δηλαδή όσοι αδικούνται θα εμφανιστεί αυτός να τους απονέμει τη δικαιοσύνη. Θα εμφανιστεί ο άνθρωπος της ηθικής. Δηλαδή αυτός ο ξεπεσμός της κοινωνίας θα έρθει αυτός να τον φέρει σε μια αρμονία. Θα εμφανιστεί ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος θα θέλει να ενώσει την οικογένεια, τα παιδιά με τους γονείς και τους γονείς με τα παιδιά. Θα εμφανιστεί με μία λέξη ο αγιότερος άνθρωπος που εγέννησε ο κόσμος. Και τότε όλος ο κόσμος με μια φωνή θα πει, αυτός είναι άξιος να μας διοικήσει και να μας κυβέρνησει. Και μόλις πάρει τα σκύπτρα στα χέρια του, τότε θα αποκαλυφθεί ο Υιός της ανομίας. Θα αποκαλύψει όλων των σκοτεινών του κόσμου και θα αρχίσουν οι διωδομοί φοβεροί, οι οποίοι θα είναι εναντίον παντός χριστιανού, ο οποίος θα ακολουθεί τον Χριστό και θα είναι με το μέρος του Χριστού και της Εκκλησίας. Δι' αυτόν τον λόγο η Αποκάλυψη πάντοτε μας προειδοποιεί και μας λέγει, προσέχετε, διότι αυτά τα πράγματα είναι πράγματα τα οποία θα συμβούν στον κόσμο. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να αποτραπεί. Δεν μπορεί να αποτραπεί. Είναι το σχέδιο του Θεού. Εφόσον είναι το σχέδιο του Θεού, εμείς τι πρέπει να κάνουμε ως χριστιανοί? Πρέπει να φυλαχθούμε ακριβώς από αυτήν την φουρτούνα και την τρικυμία η οποία αναμένει τον κόσμο. Και σε όλα αυτά η Αποκάλυψη μας τα προλέγει και μας υπενθυμίζει τα τι υπέστη ο κόσμος στο παρελθόν, και μεταξύ αυτών μας αναφέρει ότι οι πρώτοι χριστιανοί
υπέστησαν διωγμούς φοβερούς από τον Αντίχριστο, όχι όμως από τον ίδιο, αλλά από τα όργανα του. Τα όργανα του Αντιχρίστου των πρώτων τεσσάρων αιώνων ήσαν όλοι οι αυτοκράτορες της Ρώμης. Μετά τα αυτά εμφανίστησαν άλλοι, οι οποίοι συνέχισαν τον διωγμόν εναντίον της Εκκλησίας και φτάσαμε μέχρι του σημείου ακριβώς του σημερινού, που κάθε ένας ο οποίος είναι εναντίον της Εκκλησίας είναι αντιχριστός. Όποιος είναι εναντίον της Εκκλησίας και των παιδιών που ακολουθούν τον Χριστόν, των πιστών δηλαδή ανθρώπων, είναι αντιχριστός. Ο δε Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος λέγει ότι πάσο ποιόν την αμαρτία αντίχριστος εστί. Ώστε κάθε ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται μέσα στην αμαρτία και κολυμπάμε στην αμαρτία και δεν μετανιώνει, είναι ένας αντίχριστος. Δι' αυτόν τον λόγο εμείς πρέπει να προσέξουμε τη ζωή μας, ότι δεν συμφέρει να αμαρτάνουμε, αλλά συμφέρει να μετανοήσουμε. Είναι ο καιρός της μετανοίας. Εις αυτήν την Ρώμη, την παλαιά Ρώμη, την οποία η Αποκάλυψη ονομάζει Βαβυλώνα, και η Βαβυλών ονομάζεται Ρώμη και Ρώμη ονομάζεται Βαβυλών, υπενθυμίζει τους διωγμούς των πρώτων αιώνων. Εις αυτούς τους διωγμούς των πρώτων αιώνων αναφέρεται το 14ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης και ερχόμεθα ακριβώς για να δούμε στην συνέχεια τι γίνεται. Πάντα κατά της Βαβυλώνος θα γίνεται λόγος, διότι αυτή η Βαβυλών ήταν μια πολυπληθής πόλης, η οποία όμως ήταν διεφθαρμένη πόλης, και μέσα σε αυτήν την πόλη εβασίλευε ακριβώς η ανομία. Αυτή η Βαβυλών έμεινε στην Αποκάλυψη και στην γλώσσα της Εκκλησίας ως παράδειγμα κακό, όπως παράδειγμα κακό είναι και τα Σόδομα και τα Γόμορα. Τα Σόδομα και τα Γόμορα είναι πέντε πόλεις, δεν είναι δύο. Εκ των πέντε πόλεων όμως οι δύο έλαβαν το όνομα Σόδομα και Γόμορα, και αυτές αντιπροσωπεύουν και τις άλλες τρεις πόλεις, μέσα στα οποία έφτασε το αποκορύφωμα της αμαρτίας. Ποιον είναι το αποκορύφωμα της αμαρτίας? Η αρσενοκητία ονομαζόμενη, ή ανώμαλοι άντρες. Αυτοί οι οποίοι υπάρχουν μέσα στα πόδια μας και σήμερα και έχουν υπερπληθυνθεί πάλι, και φτάσαμε σε ένα σημείο να αναμένουμε και εμείς φωτιά από τον ουρανό και θυάφη για να μας κάψει ο Θεός. Εγώ δεν σας πω ότι αυτοί οι ανώμαλοι άντρες οι οποίοι περπατούν μέσα στην κοινωνία και παρασύρουν την νεότητα στην αμαρτία, αυτοί οι ανώμαλοι άντρες, όταν ο Χριστός μας, προσέξτε το τούτο, τι αναφέρουν οι πατέρες της Εκκλησίας, όταν ο Χριστός μας θέλησε να έρθει στον κόσμο για να τον σώσει τον κόσμο από την αμαρτία και έγινε άνθρωπος όπως εμείς οι άνθρωποι και έλαβε σάρκα και οστά από τα αγνά αίματα της Παναγίας μας και έγινε άνθρωπος Θεός, προτού γεννηθεί στο σπίτι της Βηθλεέμ, προτού ανοίξει τα μάτια του για να δει τούτο τον κόσμο, δηλαδή να αναπνεύσει από αυτόν τον κόσμο ως άνθρωπος, ηθέλησε μία αμαρτία να μην υπάρχει στον κόσμο, να την αντικρίσει. Όλες τις άλλες τις ανέχθηκε, μόνο μία αμαρτία δεν ανέχθηκε, αυτή την οποία αναφέρω τώρα, ανώμαλες πράξεις αντρών. Οι ανώμαλοι άντρες, αυτοί οι οποίοι ονομάζονται και με τη γλώσσα της Εκκλησίας Σοδομίτες, αυτήν την αμαρτία δεν ήθελε ο Θεός να την αντικρίσει πάνω στον πλανήτη της γης, και έστειλε άγγελον και κατέσφαξε όλους αυτούς τους ανθρώπους επάνω στην γη. Και όταν γεννήθηκε ο Χριστός μας δεν υπήρχε ούτε ένα. Τώρα αυτή τη στιγμή που σας μιλώ, στον Άγιο Φραγκίσκο της Αμερικής υπάρχουν 8 εκατομμύρια ανώμαλοι άνθρωποι, μόνο στον Άγιο Φραγκίσκο της Αμερικής, οι οποίοι ζητούν παρακαλώ από το Κογκρέσο
της Αμερικής ζητούν δικαιώματα. Και λέγουν, οι μεθακενείς άνθρωποι οι οποίοι έχουμε αυτήν την οδό, αυτόν τον δρόμο. Το λοιπόν θέλουμε και εμείς τα δικαιώματά μας. Δεν εντρέπονται δηλαδή. Στην Αγγλία υπάρχουν, όταν διέβαζα κάποτε, υπάρχουν 2 εκατομμύρια δακτυλοδεικτούμενοι και από τα μικρά παιδεία, λέγει ως ανώμαλοι άντρες. Αυτά όλα μέσα στην ανθρωπότητα, τα οποία ακριβώς έχουμε φτάσει στα σημέρας μας, είναι σημεία τα οποία ονομάζονται καταστροφή του κόσμου. Δεν αντέχει ο Θεός πλέον αυτές τις αμαρτίες. Δεν τις ανέχεται πλέον, διότι εμείς τις ακούμε και δεν ανεχόμεθα. Εκείνος που τα βλέπει όλα, πώς θα τα ανεχθεί? Αυτή λοιπόν η Βαβυλών, η οποία ονομάζεται στην γλώσσα της Αποκαλύψεως ως πόλης διεφθαρμένη και αμαρτωλή, είναι η κοινωνία η σημερινή. Η Βαβυλών η σημερινή. Η Ρώμη η αρχαία με τους αυτοκράτορας της, οι οποίοι κατεδίωκαν τους χριστιανούς απεινώς, δηλαδή με σκληρότητα και με βαρβαρότητα. Αλλά περί της Βαβυλώνος αυτής θα δούμε και στην συνέχεια στα άλλα κεφάλια της Αποκαλύψεως, και προχωρούμε για να δούμε εκείνη τη φράση την οποία είπε ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ότι ο Ήνος δια του οποίου επότισαν οι Βαβυλών τα έθνη είναι η μέθη της ασεβίας και της ανηθικότητος, την οποία ακριβώς η Ρώμη έδωκε στα υπαυτής έθνη. Η Ρώμη ήτο αυτοκρατορία μεγάλη, όπως ήτο το Βυζάντιο μια βυζαντινή αυτοκρατορία, μετά ταύτα ενεφανίστη η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία, μετά ταύτα ενεφανίστηκε η Οθωμανική αυτοκρατορία. Ενεφανίστησαν αυτοκρατορίες πολλές στην ιστορία της ανθρωπότητος. Δι' αυτόν τον λόγο η Ρώμη εις τα υπαυτής έθνης, αυτά τα οποία κατεκυρίευεν επί της γης, είχεν διασκορπίσει και ποτίσει με τον ύνο της ανηθικότητος, λέγει, και της ασεβίας τα έθνη αυτά. Δηλαδή έδωκεν εις τον κόσμο όχι τίποτε άλλον ημιμόνων πως θα ευρίσκονται μακρά από τον Θεό. Είναι η φτωροποιός αντίθεος δύναμης της αμαρτίας εις πάντας τους ανθρώπους των μετέπειτα αιώνων και ιδία κατά το τέλος του κόσμου επί Αντιχρίστου. Όταν δηλαδή θα έρθει ο Αντίχριστος, πλέον η ασέβεια θα φτάσει στο αποκορύφωμα. Δεν θα υπάρχει πλέον τίποτε το ήσυχο, ούτε τίποτε το αρμονικό. Ο Αντίχριστος θα είναι το επισπράγισμα όλης της ασεβίας και της ανηθικότητος επάνω στον πλανήτη της γης. Η τιμωρία της Βαβυλώνος ενεφανίστηκε στην Αποκάλυψη ως τιμωρία του όλου ειδωλολατρικού κόσμου. Πλην όμως μετά ταύτα περιγράφεται η τιμωρία εκάστου των μελών της Βαβυλώνος, της Ρώμης και πάσης μετά ταύτα αντιχρίστου δυνάμεως μέχρι το τέλος του κόσμου. Δηλαδή ο κάθε ένας πλέον παρουσιάζεται στην Αποκάλυψη ως ένοχος και μέλος της Βαβυλώνος, της αμαρτωλής εκείνης καταστάσεως των πρώτων αιώνων. Ο κεκερασμένος άκρατος ίνος, τον οποίον παρεσκεύασε και παρετέθη καθαρός άνευ ύδατος του θυμού του Θεού, εκ του οποίου θα πει πας ο απόλυτος του θηρίου, είναι η ανήλαιος αυστηρότης της θείας τιμωρίας κατά των οπαδών του θηρίου της Αντιχρίστου Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και του Αντιχρίστου των τελευταίων ημερών του κόσμου, την οποία ανήλαιον αυστηρότητα ουδείς δύναται, ουδείς έχει την δυνατότητα να μετριάσει. Σε αυτήν την περίπτωση ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος παρουσιάζει τον Θεό, λέγει, να έχει άκρα των θυμών. Θα μου πείτε τώρα, ο Θεός αυτή τη στιγμή θυμώνει? Θα έρθει η στιγμή κατά την οποία θα θυμώσει ο Θεός. Και η στιγμή αυτή πότε θα είναι? Η Δευτέρα του Παρουσία. Στην πρώτη παρουσία του ο Θεός παρουσιάστη ταπεινός άνθρωπος γεμάτος αγάπη. Αυτός αγκάλιασε τους αμαρτωλούς, αυτός αγκάλιασε τους πονεμένους, αυτός αγκάλιασε τους τεθλιμμένους,
αυτός αγκάλιασε τους ασθενείς, αυτός αγκάλιασε τους λεπρούς και τους παραλύτους, αυτός αγκάλιασε τον κόσμο όλων και ταπεινώθην άχρη θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Θα έρθει όμως στιγμή κατά την οποία ο Θεός δεν θα είναι αυτός τον οποίο ομιλούμε, αλλά θα είναι ο Θεός τον οποίο δεν θα μπορέσουν να ατενίσουν τα έθνη ολόκληρα. Βασιλείς και μεγιστάνες του πλούτου και της εξουσίας του κόσμου τούτου θα τρέμουν όπως τρέμουν τα φύλλα επάνω στα δέντρα. Δεν θα είναι η στιγμή κατά την οποία θα εμφανιστεί γλυκής ο Χριστός μας με το χαμόγελο και την αγάπη του. Θα εμφανιστεί πλέον αυστηρός για να δικάσει τον κόσμο. Τότε, λέγει, θα χωριστούν οι δίκαιοι από τους αδίκους, από τους αμαρτωλούς, θα χωριστούν όπως χωρίζει ο βοσκός τα πρόβατα από τα ερήφια. Και θα βάλει τους δικαίους, λέγει, στα δεξιά του και τους αμαρτωλούς ή στα αριστερά του. Και θα δικάσει τον κόσμο βάσει μιας εντολής. Ποια να είναι η εντολή αυτή? Η εντολή της αγάπης. Αγάπησες, αδερφέ μου, τον συνάδελφό σου, τον γείτονά σου, το παιδί σου, τον αδερφό σου, τον γνήσιο. Αγάπησες την ανθρωπότητα ή εγένεσαι αιτία να καταστρέψεις την ανθρωπότητα? Μέσα σε αυτήν την κοινωνία έγινε σε ένα λιθάρι υποδομής ή ένα λιθάρι παρανομίας και όχι αρμονίας αλλά δυσαρμονίας? Αυτά θα μας ερωτήσει ο Θεός την ώρα που θα μας κρίνει, διότι του καθενός ο ρόλος σε αυτόν τον κόσμο είναι εμφανής στα μάτια του Θεού. Σήμερα υπάρχει αδικία. Άνθρωποι αδικούν εκείνους τους οποίους έχουν υπό την εξουσία του. Άνθρωποι κατατυραννούν εκείνους τους οποίους έχουν υπό την εξουσία του. Άνθρωποι αδικούν και συνεχίζουν να αδικούν συνεχώς. Όλα αυτά όμως υπάρχει ένας άλλος που βλέπει και θα δώσει δικαιοσύνη όταν θα έρθει η στιγμή κατά την οποία θα κρίνει τον κόσμο. Και τότε θα ακουστεί εκείνη η φωνή: εφόσον επιείσατε εμεί τούτον τον αδερφόν μου τον ελαχίστον, εμεί επιείσατε. Τότε τι θα έχουμε να απολογηθούμε, αδερφοί μου? Η ενώπιον των Αγίων Αγγέλων και του Αρνίου του Χριστού, του Μαρία, των οπαδών του Κυρίου, των αντιχρίστων δηλαδή του των Ρωμαίων αυτοκρατόρων και των λοιπόν αντιχρίστων δυνάμεων, τονίζει περισσότερο των βασανισμών αυτών. Διότι ενώ αυτή θα καταδιώσει, ο χριστιανισμός θα μείνει. Και όντως, πού είναι ο Νέρο, πού είναι ο Διοκλητιανός, πού είναι ο Μαξιμινιανός, πού είναι όλοι αυτοί οι οποίοι εβασάνισαν τους χριστιανούς, πού είναι όλες αυτές οι αδικίες τις οποίες υπέστησαν οι άνθρωποι επάνω στην γη, όχι γιατί έκαναν κανένα κακό, αλλά μόνο διότι ήσαν οπαδοί του Χριστού? Τούτο δε, αδερφοί μου, το συναντούμε και σήμερα μέσα στην οικογένεια και δει τη χριστιανική οικογένεια. Τι πηγαίνεις στην εκκλησία, λέει, για να κάνεις τι? Ποια είναι η δουλειά σου, λέγει, στην εκκλησία? Τι ζητάς εκεί? Παρηγοριάζεται, αδερφέ μου, τι ζητεί ο καθένας που έρχεται στον Χριστό? Τι ζητεί? Ζητεί παρηγορία. Ζητεί να έβρει το δίκαιό του. Ζητεί να λύσει τα προβλήματά του. Όλοι οι άλλοι δεν λύνουν τα προβλήματα του ανθρώπου, μόνο ο Χριστός τα λύνει. Εις αυτήν την εκκλησία που ερχόμεθα, εις αυτήν την εκκλησία μας την έδωσε ο Θεός ως λιμάνι παρηγοριάς και σωτηρίας. Πλην αυτού, εις την άλλη ζωή νικολαζόμενη θα βλέπω συν τους σωσδομένους, ως και ο εν το άδει παραμένων πλούσιος της παραγωγής, ο οποίος έβλεπε τον Λάζαρον από μακρόθεν και παρεκάλει τον Πατριάρχη Αβραάμ να τον στείλει για να βάψει μόνο το άκρο του δαχτύλου του μέσα στο νερό και να τον το βάλει πάνω στη γλώσσα για να τον δροσίσει. Αυτός ο πόνος ο μεγάλος της κολάσεως, τον οποίο δεν την άνεθα ούτε καν να συλλάβουμε, αυτός ο πόνος παραμονεύει πάντοτε εκείνους που καταδιώκουν τον Χριστό. Δι' αυτό ήρθε ο Θεός από τους ουρανούς, για να σώσει τον άνθρωπο από αυτό το μεγάλο κακό, το οποίο λέγεται αποχωρισμός του ανθρώπου από τον Θεό. Τι είναι κόλαση? Αποχωρισμός του ανθρώπου από τον Θεό. Αυτή είναι η κόλαση. Λέγουν μερικοί ότι εκείνα τα καζάνια και εκείνες οι πίσες και εκείνα τα άλλα τα οποία αναφέρει,
τάχατες, η εκκλησία είναι για να φοβήσει τον κόσμο. Καθόλου αδερφοί μου. Είναι για να προειδοποιήσει τον κόσμο, όχι να τον φοβήσει. Τον προειδοποιεί, του λέγει όπως ακριβώς ο αξιωματικός, γυμνάζει τον στρατιώτη και του λέγει παιδί μου θα προχωρήσεις από εδώ, λέγει ο αξιωματικός. Θα προχωρήσεις από εδώ, θα εγγύσεις το εχθρικό στρατόπεδο, θα έβρεις μια έκταση εδάφους, εις αυτήν έχει βάλει νάρκες. Πρόσεχε του λέγει, διότι αν πας και δεν προσέξεις θα σκοτωθείς. Αυτό λέγει ο χριστιανισμός, αυτό λέγει η εκκλησία. Πρόσεξε παιδί μου, τούτος ο δρόμος που πηγαίνεις δεν είναι καλός, όπως πηγαίνεις θα κολλαστείς. Άλλο τι να πει η εκκλησία. Θα σε πάρει με το ζόρι και να σου πει φύγε. Δεν σε παίρνει ποτέ. Ο Χριστός μας εδίδαξε την ωραιότεραν και αρτιότεραν και καλύτεραν δημοκρατία του κόσμου. Όποιος θέλει λέει ας με ακολουθήσει. Δεν ανάγκασε ποτέ ο Θεός κανέναν άνθρωπο, αλλά μακριά από τον Θεό υπάρχουν δάκρυα. Και τούτο είπε ο προφήτης, οι μακρύνοντες από σου απολούνται. Όσοι φεύγουν από κοντά σου χάνονται Κύριε. Ο καπνός του βασανισμού αυτών εις τους αιώνας των αιώνων αναβαίνει. Δηλαδή όσοι είναι ενάντια με τον Θεό θα έρθει στιγμή κατά την οποία θα βασανίζονται εις αιώνας αιώνων. Όπως οι καπνοί των γεωμένων πόλεων ανέρχονται εις των ουρανών, κατά παρόμοιον τρόπον και οι καπνοί των εμπειρή και θείο γεωμένων προσκυνητών του θηρίου και των αντιχρίστων Ρωμαίων αυτοκρατόρων, θα ανεβαίνει εις τους αιώνας των αιώνων. Είναι μια ωραιοτάτη εικόνα η οποία θα δηλωθεί ως ωρινότης επί της παρούσης ζωής και εις την αιώνιον ζωή αμετάκλητος την ορία της Βαβυλώνας. Της πόλεως δηλαδή της αμαρτίας, της χώρας της αμαρτίας, του κόσμου της αμαρτίας. Επομένως η τιμωρία των προσκυνητών των ποικιλωνίμων θηρίων της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας μέχρι του Αντιχρίστου θα είναι η βεβαιωτάτη, η τρομακτικοτάτη και η αιωνία τιμωρία όλων εκείνων οι οποίοι θα είναι εναντίον του Χριστού μας. Εντάφθα εν αντιθέση προς τη μεγάλη δυστυχία των προσκυνητών του θηρίου ενισχύονται οι πιστοί ως εξής. Ευτυχής είναι οι αποθνίσκοντες εν Κυρίω απάρτη. Τι θέλει να πει τούτο? Τι θέλει να τονίσει εδώ ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος? Μακάρι λέγει αποθνίσκοντες εν Κυρίω απάρτη. Από αυτήν τη στιγμή λέει. Εις τούτο το σημείο, αδερφοί μου, έχουμε να δώσουμε την εξής ερμηνεία. Ότι όποιος μετανιώνει και εξομολογείται και δεν πράττει πάλι τα σιδεία αμαρτίας τα οποία έπραξε προηγουμένως, αυτός αποθνίσκει εν Κυρίω. Και επειδή ακριβώς η ζωή του υπήρξε εις μετάνοια, ακριβώς εδώ τον μακαρίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος και λέγει μακαρισμένοι λέγει είναι οι νεκροί αποθνίσκοντες εν Κυρίω απάρτη από αυτή τη στιγμή, δηλαδή μέσα στην μετάνοια, διότι όλοι οι άνθρωποι δεν θα αποθάνουν εν μετανοία. Γνωρίζουμε άνθρωπους οι οποίοι δεν απέθαναν μέσα στην μετάνοια, απέθαναν μέσα στην αμαρτία, απέθαναν βλασφημούντες των Χριστών μας και την Παναγία μας. Δηλαδή η τελευταία τους λέξη ήταν η βλασφημία εναντίον του ονόματος του Θεού. Πού θα πάνε αυτοί? Είναι μακαρισμένοι απάρτη? Όχι. Δεν είναι μακαρισμένοι. Δεν έχουν αποθάνει εν Κυρίω. Απέθαναν μέσα στην αμαρτία. Δι' αυτόν τον λόγο δεν είναι μακαρισμένοι. Το πνεύμα το Άγιον το εμπνέον των προφήτων απαντά εις αυτούς τους χριστιανούς ότι είναι μακαρισμένοι, διότι ανέρχονται εις τον ουρανό για να αναπαυθούν εκεί. Τα έργα αυτών ακολουθεί με τα αυτών. Θα αμυθώσει η πιστή αναλόγως των έργων των εις τον ουρανό. Θα έχουμε, αδερφοί μου, πάντοτε υπόψη το εξής. Εάν έχουμε πλούτο, εάν έχουμε θέσεις, εάν έχουμε οικογένεια, εάν έχουμε παιδιά, εάν έχουμε φίλους, εάν έχουμε γνωστούς και μας γνωρίζει ο κόσμος όλος, τη στιγμή που θα αποθάνουμε
θα μας απαρνηθούν όλοι, δεν θα μας ακολουθήσει κανείς. Θα μας ακολουθήσει μόνο κάτι το οποίο δεν θα μας αποχωριστεί. Τα έργα του κάθε ενός ανθρώπου. Αυτά θα μείνουν αχώριστοι σύντροφοι του ανθρώπου και εις αυτόν τον κόσμο και εις τον άλλο. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα πλούτου, ενός πλουσίου, ο οποίος ακριβώς τίποτε άλλο δεν έκανε στον κόσμο τούτο, είναι μόνο πως θα αποθήκευε πλούτη δια τους πληρονόμους του, δια τα παιδιά. Μάζεψε άφτονο χρυσίο και σε μια στιγμή να πέθανε. Όταν πέθανε, κατά τη μυθολογία αναφέρεται ότι πηγαίνουν οι νεκροί και μεταβαίνουν από μια λίμνη στην απέναντι όχθη, δηλαδή στην κυριότητα, είναι η μετάβαση του ανθρώπου από την παρούσα ζωή στην μέλλουσα ζωή. Εκεί η μυθολογία τον παρουσιάζει ότι μπαίνουν μέσα σε ένα καράβι και τους περνάει απέναντι στην αιωνιότητα. Όταν απέθανε αυτός ο πλούσιος, ο οποίος προσπαθούσε να αφήσει στους κληρονόμους περισσότερα και δεν έτρωγε, ούτε εντυνότανε, αλλά ήθελε να αφήσει περισσότερα όσο το δυνατό. Απέθανε αυτός, έφτασε εκεί στη λίμνη και έφτασε στο καράβι, το οποίο θα τον μετέφερε απέναντι, δηλαδή από την παρούσα ζωή στην άλλη ζωή. Όταν πήγαινε εκεί όμως, επειδή ήταν τόσο τσιγκούνης και τόσο φιλάργυρος, δεν είχε να πληρώσει. Του λέγουν, δώσε τα ναύλα για να περάσεις. Δεν έχω, λέγει, δεν δείτε. Τότε αναγκάστησαν, λέγει, εκεί να του δώσουν τιμωρίες. Ο ένας είπε να του δώσουν την άφα τιμωρία, ο άλλος την άλλη τιμωρία, ο άλλος την άλλη τιμωρία. Εν τέλει απεφάσισαν, τι απεφάσισαν νομίζω. Λέγει, η μόνη του, η μοναδική του τιμωρία, λέγει, που του αξίζει, είναι να τον στείλουμε πίσω για να δει τους κληρονόμους πως κατασπαταλούν τον πλούτο του. Το έχουμε πιάσει αυτό, το συλλάβαμε. Διότι οι κληρονόμοι, αδελφοί μου, όταν τα βρουν έτοιμα, τα κατασπαταλούν σε δευτερόλεπτο. Σου λέγει, έτοιμα είναι, τώρα θα πάω, θα πιω, θα γλεντήσω. Δεν τα έκανε ο ίδιος, δεν ίδρωσε να τα κάνει. Τα βρήκε έτοιμα, γι' αυτό τα κατασπαταλεί στο πι και φύ. Γι' αυτό, αδελφοί μου, θα προσέξουμε ότι τα έργα του ανθρώπου ακολουθούν τον άνθρωπο στην άλλη ζωή και είναι αχώριστη σύντροφη. Εκείνο το οποίο αναφέρει η Αποκάλυψη έπειτα στο σημείο και έβαλε ο άγγελος, λέγει, τον δρέπανον αυτού στην γη και τρίγησε την άμπελον της γης και έβαλε στην γηνών του Θεού την μεγάλη. Και επατήθη η λινός έξω της πόλεως και εξήλθε αίμα εκ της λινού, άφρη των χαρινών των ύπων από σταδίων 1600. Για να δούμε την ερμηνεία αυτή, τι θέλει να πει εδώ ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος όταν γράφει την Αποκάλυψη. Η συμβολική έκφραση διαφερισμού και τριγητού της τιμωρίας του κακού της Βαβυλώνος της Ρώμης είναι ο θερισμός, τον οποίο ακριβώς ήρθε ένα άγγελος Κυρίου και έκλεισε την περίοδο αυτήν των διωγμών, τους οποίους οι αυτοκράτορες της Ρώμης είχαν ως κέριον σημείο της αυτοκρατορίας και της δυνάμεώς των εναντίον των χριστιανών. Ο όμοιος Υιός ανθρώπου είναι ο Χριστός. Ο χρυσού στέφανος είναι το σύμβολο της νίκης του Χριστού και το οξύ δρέπανο, διότι ουδείς εκ των κακών θα διαφύγει της τιμωρίας. Παρουσιάζεται ο Χριστός μας να έχει στο χέρι του δρεπάνι, το οποίο κόπτηκε από τα δύο πλευράς. Και είναι αυτός ο δρέπανος, λέγει, τόσο δίκαιος ούτως ώστε κανείς, λέγει, ο οποίος έπραξε την αδικία δεν θα τιμωρηθεί. Ο κάθε ένας θα λάβει, λέγει, ανταπόδοση των έργων του. Ο χόρτος, ο οποίος ορίμασε έτοιμος προς θερισμόν, είναι η ορίμανση των καλών και των κακών.
ώστε η μεν καλή ως σύτος συναυτώσιν εις την αποθήκη το διάχυρον κατακαεί πυρή ασβέστο. Ο τριγητός, ο εκπουθυσιαστηρίου των ολοκαυτωμάτων και των θυμιαμάτων, εξελθών άγγελος δηλεί την θείαν δικαιοσύνη κατά τον απίστον αντιχρίστον, η οποία πηγάζει εκ της σφαγής των Αγίων των υποτοθυσιαστήριων βρισκομένων και των οποίων προσευχή αυτών των Αγίων δια του θυσιαστηρίου των θυμιαμάτων ανέρχονται προς τον θρόνο του Θεού. Η πάτηση της λιμού, ώστε το αίμα των σταφυλών αυτής να ανέφθει εις ύψος μεν μέχρι χαλινού των ύπων, εις έκταση δε μέχρι 1600 σταδίων ήτη, 307 χιλιάδων, 200 μέτρων, η θάλασσα αυτή του αίματος δηλεί το μέγεθος της οργής του Θεού κατά των κακών ανθρώπων. Δηλαδή θα έρθει ο Θεός ως αυστηρός τιμωρός πλέον. Ο παδόν των ποικίλων αντιχρίστων ιδιαίτερος όμως της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και του αντιχρίστου του τέλους του κόσμου. Η έξω της πόλεως Ιερουσαλήμ πάτησης της Λίνου δηλεί ότι οι τιμωρούμενοι είναι οι άπιστοι εκτός της Αγίας Πόλεως της Ιερουσαλήμ της περιλαμβανούσης τους δικαίους. Μετά τα ανωτέρω συγγραφεύς έρχεται στην περιγραφή των παρομοίων της καταστροφής Βαβυλώνος και Ρώμης και εκθέτει όλα προς αγαλίες των πιστών. Το ουρανό είναι και πάλι τονίσει την σωτηρία των πιστών εν αντιθέσει προς την τιμωρία των οπαδών του θηρίου, η οποία θα περιγραφεί εις τα επόμενα κεφάλαια. Αδερφοί μου, μένουμε στο τέλος του 14ου κεφαλαίου της Αποκαλύψεως και με τη βοήθεια του Θεού την ερχομένη Τετάρτη θα έρθουμε εις το 15ο κεφάλαιο. Δεν είναι τίποτε, μην απορείτε, είναι ένας σατανάς. Είναι ένας σατανάς ο οποίος έδωκε την παρουσία του και παιδεύει ένα μωρό 11 χρόνων. Παιδεύει ένα παιδάκι 11 χρόνων, το οποίο ήρθε από την Εύβοια από μακριά, όπως πήγαιναν τότε οι πολεμένοι στο Χριστό, πάνε και σήμερα, αδελφοί μου, και είναι πολύ συγκινητικό αυτό, πολύ συγκινητικό ότι ο κόσμος ευρύκε κάπως την οδόν της σωτηρίας. Δηλαδή δεν έφυγε η μάνα αυτή και ο πολεμένος αυτός πατέρας να πάει στους μάγους και στα διάφορα άλλα μέρη του διαβόλου για να βρει λύση της πικρίας και του σταυρού τον οποίο σηκώνει. Έφυγε από την Εύβοια, από μακριά, από την Ιστιαία που είναι τόσο μάκρος και ήρθε να φέρει το παιδί του στο Χριστό να το θεραπεύσει. Είναι πίστης και οι πονεμένοι είναι πολλοί στον κόσμο, αδερφοί μου. Δεν είναι λίγοι οι πονεμένοι, είναι πολλοί κόσμος. Εάν αυτή τη στιγμή εμείς τούτο το παιδάκι το ακούσαμε σε ένα λεπτό και είπαμε τι γίνεται. Εκείνη η μάνα που το έχει 8 χρόνια στο σπίτι της, από 3 χρονών άρρωστο. Σπάζει τις πόρτες, σπάζει τα παράθυρα, σπάζει τα πιάτα, φωνάζει, σηκώνει τον κόσμο. Όλα αυτά, αδερφοί μου, πού θα φύγει ο πονημένος ο άνθρωπος? Πού θα καταφύγει εκτός από τον Χριστό? Μπορείτε να σκεφτείτε τον Χριστό μας τότε όταν ήταν μεταξύ του κόσμου, πώς έτρεχε ο κόσμος ο πονημένος πίσω του για να τον θεραπεύσει? Τότε ο διάβολος εθριάμβευε. Όταν ήρθε ο Χριστός μας διέλυσε τη δύναμη του διαβόλου. Και σήμερα όσοι καταφεύγουν στον Χριστό θεραπεύονται. Όσοι δεν καταφεύγουν στον Χριστό πέφτουν μέσα σε χειρότερο βάραθρο. Πού θα βρουν εκεί παρηγορία? Πάνε στους μάγους να τους κάνουν τι οι μάγοι? Να τους προσφέρει ο σατανάς τι? Είναι πλανημένος όμως ο κόσμος, ο ένας παρασύρει τον άλλο. Πήγαινε στην τάδε μάγισσα, λέγει, θα σου κάνει το παιδί σου καλά. Πήγαινε στον τάδε μάγο, θα σου κάνει το παιδί σου καλά. Και παρασύρει ο ένας τον άλλον προς το κακό, όχι προς το καλό. Δηλαδή έχουμε γίνει και άνω μεταξύ μας εχθροί.
Αντί να πιάσουμε τον πονεμένο άνθρωπο και να του πούμε, παιδί μου, πήγαινε στο Χριστό, μόνο εκεί θα βρεις την παρηγορία σου. Εκεί θα βρεις την λύση του προβλήματος. Τους παίρνουμε ο ένας τον άλλο μέσα στην αμαρτία και την άρνηση του Χριστού μας. Ο Θεός μας ελέησε, αδελφοί. Τελειώσαμε με την παράκληση εις τον Κύριό μας. Κύριε μας και Θεέ μας, Συ που μας βλέπεις και μας παρακολουθείς, Συ που γνωρίζεις το τι έρχεται στα μελούσας γενεάς, που κάθε μια μέρα πλησιάζει και προς το τέλος τούτου του κόσμου, βοήθησε μας, Κύριε. Δώσε μας τη χάρη Σου, δώσε μας τη βοήθειά Σου, το φωτισμό, να μην Σε αρνηθούμε, Κύριε, να μείνουμε πιστοί κοντά Σου άχρη θανάτου. Και Εσύ που μας υπόσχεσαι, θα μας δώσεις τον στέφανο της ζωής. Μας το είπες, άλλοτε, μείνε πιστός άχρη θανάτου και δώσω Σε τον στέφανο της ζωής. Τον εικόντη δώσω καθίσε με τεμού εν το χρόνο. Αυτά θα έχουμε, αδελφοί μου, πάντοτε, και θα παρακαλούμε το Θεό μας να μας ελεήσει και να μας δώσει δύναμη να μην πλανηθούμε, να μην τον αρνηθούμε, αλλά να μείνουμε κοντά του, διότι θα έρθουν πολλά κακά στον κόσμο. Μπορεί, σας είπα και άλλοτε, σας το επαναλαμβάνω και τώρα, μπορεί να είναι στα σημέρα μας, μπορεί να είναι στα σημέρα των παιδιών μας, μπορεί να είναι σε άλλη τρίτη γενιά. Δεν γνωρίζω. Εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Και για να είμαστε έτοιμοι, πρέπει να διαβάζουμε πάντοτε το λόγο του Θεού, να παρακολουθούμε τα αρχαία κηρύγματα, να είμαστε κοντά στο Χριστό μας, έτοιμοι πάντοτε για να δοξάσουμε το όνομά του και με αυτήν ακόμη την ίδια μας τη ζωή. Αμήν. Αλλά αλλάξω με λάθος, αλλήλω.